Οι χαιρετισμοί της ελληνιακής πρωτοχρονιάς στην Κίνα από χώρες δείχνουν την αυξανόμενη επιρροή της. Πολλοί από τους χαιρετισμούς του νέου έτους από παγκόσμιους ηγέτες προέρχονται από χώρες που είτε έχουν στενούς δεσμούς με την Κίνα είτε επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις με το Πεκίνο. Αυτό το σχετικά νέο διπλωματικό έθιμο δημιουργήθηκε μόλις τα τελευταία 15 χρόνια καθώς τα κινέζικα κρατικά μέσα άρχισαν να κάνουν αισθητή την παγκόσμια παρουσία τους. Οι παγκόσμιοι ηγέτες από τον Καναδά μέχρι τη Ζιμπάμπουε απίθυναν χαιρετισμούς για το ελληνιακό νέο έτος στην Κίνα όταν το έτος του κουνελιού ξεκίνησε στα τέλη του Ιανουαρίου. Σε μια τακτική πράξη διπλωματικής ευγένειας που ξεκίνησε μόλις πρόσφατα. Είναι λοιπόν δύσκολο να μην αγνοήσουμε τους γεωπολιτικούς τόνους που φαίνεται να υπογραμμίζουν αυτές τις ευχές, ειδικά καθώς πολλές επεκτάθηκαν από χώρες που είτε έχουν βαθείς δεσμούς με την Κίνα, είτε επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις με το Πεκίνο. Ο πρόεδρος της Σρι Λάγκα, Ρένιλ Βίκρεμσινγκ, ευχήθηκε ευημερία για την Κίνα, ενώ ο πρωθυπουργός του Ντάινις Γκάνγουαρντένα αποκάλυψε το Πεκίνο πραγματικά αξιόπιστο φίλο του Κολόμπου. Η Μπροκ Σρι Λάγκα οφείλει δισεκατομμύρια σε Κινέζους πιστωτές και έχει ζητήσει τη στήριξη του Πεκίνου για να εξασφαλίσει μια διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πώς ηχούσε ο κόσμος της ελληνιακή πρωτοχρονιά εγγενιάζοντας το έτος του κουνελιού. Ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε, Έμερσον Μινανγκάγουα, ευχήθηκε το νέο έτος να προσφέρει την ευκαιρία στη χώρα του να στερεοποιήσει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας με την Κίνα. Πέρυσι το Πεκίνο χρηματοδότησε και έκτισε ένα νέο κτίριο του Κοινοβουλίου στην Νότια Αφρικανική χώρα, ενώ Κινέζοι επενδυτές υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή ενός βιομηχανικού πάρκου μετάλλων μπαταριών 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Άλλοι ηγέτες που έστειλαν θερμούς χαιρετισμούς στην Κίνα ήταν ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Ιμπραχήμ Μοχάμπετ Σόλι, η πρωθυπουργός της Σερβίας, Άννα Μπρνάμπικ και ο πρόεδρος της Γερουσίας της Καμπών. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο του Μαυρικίου, Ρούπμα και τον Τάνετι Μάμαμου, τον Κυριμπάτη. Ενώ οι ηγέτες και οι οργανώσεις της δυτικής κυβέρνησης έστειλαν παρόμοια μηνύματα για τη ελληνιακή πρωτοχρονιά, φαινόταν να στοχεύουν τις δικές τους τοπικές κινέζικες κοινότητες ή τους Κινέζους σε όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνουν τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και τη Γενική Διευθυντρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε η πρακτική των ξένων ηγετών να στέλνουν εορταστικούς χαιρετισμούς από την Κίνα, αλλά ανέκδοτα στοιχεία δείχνουν ότι ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια, τη στιγμή που τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κάνουν αισθητή την παγκόσμια παρουσία τους. Το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης με πρόσβαση σε ξένους ηγέτες συχνά ζητούσε από αυτούς τους αξιωματούχους να απευθύνουν ευχές για το νέο έτος στους Κινέζους θεατές και αναγνώστες τους στην πατρίδα τους. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών που διοργανώνονταν από κινέζικες πρεσβείες στο εξωτερικό, οι ξένοι ηγέτες που παρευρέθηκαν θα απέδιδαν επίσης χαιρετισμούς οι οποίοι στη συνέχεια θα κυκλοφορούσαν ευρέως στα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Το μήνυμα που προορίζεται για τους Κινέζους θεατές στην πατρίδα δεν μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρο. Ότι η Κίνα έχει ανέβει και έχει αποκτήσει διεθνές ανάστημα. Βοηθά το γεγονός ότι μερικοί από αυτούς τους χαιρετισμούς μιλούνται στα μανδαρινικά, σε διαφορετικούς βαθμούς επάρκειας, καθώς αυτό τονίζει περαιτέρω την περηφάνεια πολλών Κινέζων ότι η επίσημη γλώσσα του έθνους τους κερδίζει παγκόσμια προβολή. Ενώ δεν πρέπει να αποθαρρύνεται η δημιουργία ζεστών ασαφών συναισθημάτων στις καρδιές ενός από τα πολυπληθέστερα έθνη του κόσμου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεχιζόμενη τάση αποστολής αυτών των μηνυμάτων μπορεί να αποδοθεί στην αυξανόμενη σημασία της Κίνας ως παγκόσμιας οικονομικής, πολιτικής και διπλωματικής δύναμης. Διαφορετικά υπάρχει ελάχιστη καθόλου εξήγηση για το γιατί τέτοιες θερμές ευχές δεν επεκτείνονται σε άλλες χώρες με μεγάλο πληθυσμό και διασπορά, όπως η Ινδία, Ρωσία, Ινδονησία, Μεξικό και ΗΠΑ. Μπορεί κανείς να φανταστεί ξένους ηγέτες να στέλνουν μαζικά ευχές για τα Χριστούγεννα ή την ημέρα των ευχαριστειών στην κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ.
Πολλοί θα δυσκολεύονταν ακόμη και να αναγνωρίσουν το νέο έτος ή τα πιο σημαντικά φεστιβάλ στην Ινδία ή τη Ρωσία. Είναι αναμφισβήτητα ένα εύσημο για την Κίνα και τις κινέζικες κοινότητες σε όλο τον κόσμο ότι το σημαντικότερο φεστιβάλ του έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση και έχει δημιουργήσει θερμές ευχές. Ενώ προηγουμένως η Κίνα μπορεί να χρειαζόταν και θα συνεχίσει να επικαλείται αυτούς τους χαιρετισμούς, εικάζουμε ότι αυτές οι ευχές θα γίνουν προσεχείς τα επόμενα χρόνια, ακόμη και χωρίς παρότριση. Καλή χρονιά του Κουνελιού με μοναδικά κινέζικα χαρακτηριστικά. Γιατί το Βιετνάμ γιορτάζει το έτος της γάτας και όχι του Κουνελιού? Το Βιετνάμ και η Κίνα μοιράζονται 10 από τα 12 ζώδια του ζωδιακού ημερολογίου, αλλά οι Βιετναμέζοι τιμούν τη γάτα αντί για το κουνέλι, για το βουβάλι, αντί για το βόδι. Μια θεωρία είναι ότι οι Βιετναμέζοι έκαναν τη δική τους ερμηνεία της κινέζικης λέξης για το κουνέλι, μάο. Στα βιετναμέζικα αυτό ακούγεται σαν μίο, που σημαίνει γάτα. Καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να δεχτεί το έτος του κουνελιού, η σεληνιακή πρωτοχρονιά φαίνεται ελαφρώς διαφορετική στο Βιετνάμ, όπου η χρονιά της γάτας πρόκειται να ξεκινήσει. Σε όλη τη χώρα οι δρόμοι είναι στολισμένοι με αγάλματα ελουροειδών και τα καταστήματα είναι γεμάτα με διακοσμητικά με θέμα της γάτας. Δημοφιλή δώρα κατά τη διάρκεια της βιετναμέζικης πρωτοχρονιάς γνωστά ως Tet. Το Βιετνάμ και η γειτονική Κίνα μοιράζονται 10 από τα 12 ζώδια του ζωδιακού ημερολογίου, τον αρουραίο, την τίγρη, τον δράκο, το φίδι, το άλογο, την κατσίκα, τον πίθηκο, τον κόκορα, τον σκύλο και τον γουρούνι. Σε όλη τη χώρα οι δρόμοι είναι στολισμένοι με αγάλματα ελουροειδών και τα καταστήματα είναι γεμάτα με διακοσμητικά με θέμα τις γάτες. Στο Βιετνάμ τιμούν τη γάτα αντί για το κουνέλι. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για να εξηγήσουν γιατί οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν για τη γάτα. Ο Νιτζιγέν Χέτιν, ειδικό στον παραδοσιακό βιετναμέζικο πολιτισμό, είπε ότι η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στους οριζόνες που εκτιμούν οι αγρότες. Το ρύζι είναι ένα τεράστιο μέρος της γεωργίας του Βιετνάμ, αλλά με την απειλή πολλών αρουραίων στα χωράφια, οι γάτες που μπορούν να τους κυνηγήσουν είναι ένα δημοφιλές ζώο για τους Βιετναμέζους, είπε στο γαλλικό πρακτορείο. Το κοτόπουλο δράκου φτιάχνει μια λιχουδιά σε ελληνικής πρωτοχρονιάς για τους πλούσιους του Βιετνάμ. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι οι Βιετναμέζοι δεν θέλουν να παρατηρήσουν 2 χρόνια με ένα παρόμοιο ζώο, δηλαδή βλέπουν το ποντίκι και το κουνέλι ώστε να συνδεδεμένα, είπε ο Τιν. Υπάρχει επίσης μια θεωρία ότι οι Βιετναμέζοι έκαναν τη δική τους ερμηνεία της κινέζικης λέξης για το κουνέλι μάο, που ακούγεται σαν μίο στα βιετναμέζικα, που σημαίνει γάτα. Το έτος της γάτας πιστεύεται ότι φέρνει καλή τύχη και ομαλή αισθητοπλοεία στο Βιετνάμ. Χουάνγκ Θι Χουάνγκ Γιάνγκ, μια υπάλληλο γραφείο στο Ανόη, μια πόλη γεμάτη με παραδοσιακά πορτοκαλί, κουμκουάτ και ροζ άνθη πριν από το Τετ, είπε ότι ποτέ δεν είχε δώσει σημασία στους λόγους που οι Βιετναμέζοι τίμησαν ένα διαφορετικό ζώο στον υπόλοιπο κόσμο. Πιστεύει όμως ότι όσοι γεννήθηκαν τη χρονιά της γάτας όπως αυτή, είναι για αυτούς τα πράγματα πιο εύκολα από τους περισσότερους. Φαίνεται να είναι αλήθεια ότι όσοι γεννιούνται το έτος της γάτας είναι συχνά πιο δραστήριοι, εργατικοί και πιο εύκολο για αυτούς να τα βγάλουν πέρα, είπε περήφανα ο Τσιάνκ.